Λοιπόν, χαίρομαι κάθε φορά που πρόκειται να μιλήσω με την αγαπητή μου συνάδελφο, την κυρία Σίση Αλονισιώτου, από το journalist about journalism. Σωστά το λέω, .gr. Εσύ το λέω σωστά, εμείς έχουμε διαλέξει λάθος όνομα μάλλον, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, JAJ, πόσο εύκολο είναι να το... Δεν είναι, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορεί και κανένα να το προφέρει. Θα το πει judge ή ναι. Εμείς το λέμε judge, αλλά δεν έχει λογική. Πάτε στην περίφημη Γαλλίδα τραγουδίστρια. Πάλι θα σας μπερδέψουν. Ακριβώς, μας μπερδεύουν με μουσική. Τι κάνεις εσύ? Είμαι καλά, επιτέλους, μετά από διάφορες καλοκαιρινές ιώσεις, ναι. Μια χαρά. Την τελευταία φορά λίγο έλειψε να μας κολλήσεις με τον Βίχα σου. Ευτυχώς από το Skype δεν κολλάει. Αυτό είναι το μόνο καλό. Ναι, ναι. Να σου πω, γελάμε, αλλά τα πράγματα νομίζω ότι έχουν πάρει κακή τροπή. Αν δηλαδή κανείς σταθεί στην επικαιρότητα, αυτό που φοβούνται και περιμένουν όλοι είναι το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής του Ισραήλ, Ισραήλ στον Λίβανο, ναι. Με το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι συνέχεια μπορεί να έχει και τέλος πάντων πώς μπορεί να λήξει αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει από τη Γάζα καταρχήν και μετά στην περιοχή του Λιβάνου. Ναι, ναι. Και θα ήταν νομίζω περιτεύει, διότι ακούω αυτές τις μέρες πολλές... πολλές ας πούμε εντός εισαγωγικών προβλέψεις. Στην πραγματικότητα είναι να ρίξεις τα χαρτιά περίπου, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σαφής ξεκάθαρη προοπτική, ναι. Προσωπικά, εντελώς προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και οι Ισραηλινοί είναι βήμα-βήμα για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Εντάξει, τα πράγματα είναι επικίνδυνα έτσι κι αλλιώς. Από τα λίγα που ξέρω είναι ότι εκεί στο ΖΑΖ, ΖΑΖ πρέπει να το λέω. Το λες όπως θέλεις, εμένα μου αρέσει να το ακούω ΖΑΖ. Ωραία. Ότι ψάξατε λίγο την ιστορία του πώς η Μοσάντ και τι η ίδια διέρευσε ή τέλος πάντων τι έγινε με την περίφημη ιστορία γενικότερα με τους βομβητές, με τα walkie-talkie, με όλα αυτά που έγιναν και που τέλος πάντων άφησαν άφωνους πολλούς. Ναι, θα έλεγα, υπάρχει ένα, καταρχάς ας πούμε ότι είναι μια περισσότερο προσωπική παρά... δεν συμμερίζονται όλοι στο ΖΑΣ, δηλαδή τη δική μου... Ναι. Τάση, ας πούμε, τη δική μου αγάπη να ασχολούμαι με την κατασκοπία, που είναι κάτι που με γοητεύει πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος βέβαια γοητεύεται. Η Μοσάντ, ναι, αυτό που έκανε ήταν μια εντυπωσιακή κίνηση. Αυτό το οποίο αφήνουμε στην άκρη είναι ότι όλες οι μυστικές υπηρεσίες και η Μοσάντ βεβαίως δεν εξαιρείται, μια και από πολλούς θεωρείται η καλύτερη υπηρεσία, η καλύτερη μυστική υπηρεσία του κόσμου. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι. Πολλές φορές δεν είναι. Πολλές φορές έχει αποδείξει ότι δεν είναι. Η 7η Οκτωβρίου, ναι. Ακριβώς, έδειξε αρχή ότι... για να το αποδείξει. Και στο παρελθόν έχει πάρα πολλές αποτυχίες, ναι. Οι οποίες βεβαίως δεν προβάλλονται το ίδιο όπως προβάλλονται οι επιτυχίες. Η 7η Οκτωβρίου το απέδειξε, όπως λες και εσύ, περίτρανα αυτό. Ωστόσο πιστεύω ότι όλα αυτά που κάνουν και ακόμα και τα χτυπήματα με το αυτό με τα walkie-talkie και με την, είναι μια λογική η οποία έρχεται από τη δεκαετία του 60 στην πραγματικότητα και δείχνει πόσο τελικά οι Ισραηλινοί έχουν τα πόδια τους ένα στο νέο και ένα στον παλιό κόσμο. Δηλαδή ο παλιός και ο νέος κόσμος συνυπάρχουν όπως το Ισραήλ, έτσι ακριβώς και στη μυστική τους, στη μεγάλη μυστική τους υπηρεσία, όπως είναι η Μοσάντ. Ναι. Συγγνώμη, ελπίζω να μην σας κολλήσω. Για πες λοιπόν. Το θέμα είναι ότι αρκετοί έχουν ασχοληθεί με τη μυθολογία αυτή. Η Μοσάντ, όπως και η CIA, αλλά λιγότερο η CIA. Η CIA είναι αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, με κινηματογραφικές ταινίες, με μυθιστορήματα, με non-fiction δημοσιεύσεις, βιβλία, τα οποία κάνουν πρώην στελέχη της CIA, δεν έχουν καμία σχέση με τη Μοσάντ. Η Μοσάντ έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι κλειστή. Ναι. Είναι ακριβώς όπως
Στεγανοποιημένη. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Στεγανοποιημένη. Στεγανοποιημένη με ποια έννοια? Έχουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους τους και μεταξύ τους. Δεν βγαίνει κανένα αφήγημα προς τα έξω, το οποίο δεν είναι, δεν θα μπορούσε να το εγκρίνει Μοσάντα, ακόμα και αν βγαίνει. Δεν είναι τέτοιο ώστε που να την προσβάλλει. Απλώς, για να κάνουμε μια αντιπαραβολή, σου θυμίζω τον περίφημο χορό με τις φωτογραφίες και της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Φόρα παρτίδα, όλοι οι πράκτορες να χορεύουν και να διασκεδάζουν. Ναι, ναι, καλά. Τώρα μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες. Ναι. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να συγκριθούμε, ναι. Λέω εγώ τώρα. Έτσι λέω και εγώ. Ας μην το εκλάβει κανείς ως... ένα τελευταίο κινηματογραφικό παράδειγμα που είναι και πολύ χαρακτηριστικό του πώς η Μοσάντ δημιουργεί το αφήγημα γύρω από τον εαυτό της είναι η σειρά Founder. Ναι. Του Netflix που την είδαμε πολύ. Ναι, ναι. Προσωπικά την έχω δει και είναι... Την έχω δει και εγώ. Την έχω δει. Ωραία. Ναι. Οπότε βλέπεις πώς χειρίζεται το θέμα της, οι άνθρωποι που είναι αφιερωμένοι μεταξύ τους, είναι ο ένας τον άλλον, είναι πιστοί ο ένας τον άλλον, οτιδήποτε γίνεται μένει μέσα στην υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι μια οικογένεια. Όπως στην τελική αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι το Ισραήλ. Είναι μια οικογένεια. Και όπως η εβραϊκή θρησκεία το θεωρεί. Ναι. Συνεπώς η Μοσάντ είναι πολύ ξεχωριστή, ξεχωρίζει, είναι πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή υπηρεσία, μυστική υπηρεσία που ξεχωρίζει από όλες. Δεν λέω ότι είναι η πιο δυνατή, γιατί δεν τις ξέρουμε όλες καταρχάς και δεν ξέρουμε τι κάνουν όλες οι μυστικές υπηρεσίες, αλλά σίγουρα είναι η πιο μυθική. Ναι. Τώρα το αφήγημα για τη συγκεκριμένη ιστορία με τα pagers και με τα walkie-talkie. Ναι. Ξέρουμε ή τουλάχιστον... Εικάζει κανείς κάτι παραπάνω από το ότι κοιτάνε και το παρελθόν, κοιτάνε και το μέλλον, που έλεγες νωρίτερα. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε σε αυτό, εκτός από το ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητές της. Ότι μετά την 7η Οκτωβρίου, αν και αυτό είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να δουλευόταν χρόνια και όπως έχουμε διαβάσει δουλευόταν πολλά χρόνια, ανασυγκροτείται. Δηλαδή μετά το φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου, ναι, το οποίο ήταν φιάσκο για τη Μοσάντ και ταυτόχρονα μια αυτή τεράστια ανίποτη τραγωδία, αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ανασυγκροτούνται και αρχίζουν να επιστρέφουν σε αυτό που εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, θα πω τον παλιό καλό της εαυτό. Ναι. Να σου πω τώρα, επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στα διεθνή θέματα και έχεις παρακολουθήσει και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχεις μία διέστηση ποιο είναι το επόμενο βήμα? Για παράδειγμα, διαβάζω, ας πούμε, ότι το Ιράν φαίνεται είναι λίγο μουδιασμένο, ενώ αρχικά έδειχνε τη διάθεση ότι θα μπει στη φωτιά με όλα του τα όπλα, δείχνει να είναι λίγο στην άκρη. Η Χεζμπολά έχει δεχθεί πολύ ισχυρά πλήγματα και σε κορυφαίο επίπεδο. Το Ισραήλ είναι ουσιαστικά ένα βήμα πριν αποφασίσει να πει εισβάλλουμε. Ναι. Σου βγάζει ένα σενάριο όλο αυτό? Κοίταξε, καταρχάς θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θέλω να γίνω αστεία. Δηλαδή, δεν θέλω να γίνω αστεία με ένα τέτοιο θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Από εκεί και πέρα, τελείως εντελώς υποκειμενική μου άποψη είναι ότι το Ιράν βεβαίως απειλεί, βεβαίως οφείλει να κρατήσει τον αρχηγικό ρόλο που έχει στην περιοχή, γιατί αυτή είναι η δύναμη του Ιράν, ναι, να τρομάζει τον κόσμο με τα πυρηνικά του όπλα και να υπόσχεται αντεκδίκηση, ας πούμε, για διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σοβαρή δύναμη ωστόσο. Δηλαδή το έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλο περιθώριο αυτοσυγκράτησης, ναι, ότι επικρατεί σχεδόν πάντοτε η λογική. Δεν επιθυμεί μεγαλύτερη ανάφλεξη. Αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή φαίνεται από τις αντιδράσεις του. Ναι. Δεν επιθυμεί και δεν επιθυμεί, νομίζω ότι εκεί βασίζεται και το Ισραήλ εν πόλης. Ναι. Διότι καταλαβαίνει ότι κανείς δεν θέλει να εμπλακεί
περισσότερο. Συνεπώς, κάνει τα βήματα που θέλει να κάνει, χωρίς να περιμένει ουσιαστική ανταπόδοση. Μάλιστα. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρουμε, δηλαδή η ιστορία είναι γεμάτη από περιστατικά που κανένας δεν υπολόγιζε. 6 Οκτωβρίου δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τι ξεκινούσε την επόμενη μέρα που θα μας οδηγούσε εδώ που μας έφτασε. Κανείς δεν μπορούσε ακριβώς. Να σου πω, έτσι το λέω λίγο επιπόλαια τέλος πάντων, αλλά έχεις έτσι μια πιο επικαιροποιημένη εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι σήμερα τα πράγματα και... Εννοείς τις εκλογές. Εννοώ τις εκλογές. Δεν έχουν αλλάξει, Τάκη μου, καθόλου από την, μετά το debate. Δηλαδή, σαν και πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι θυμάσαι τι γινόταν πριν από ειδήσεις για την παραπληροφόρηση, για το πού χτυπάνε την κάμαλα, για το πώς την αντιμετωπίζουν, για τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στην αιχμή των ειδήσεων αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω τότε δύο κάρτες, να τις συζητήσουμε. Mm-hmm. Τις είδα σήμερα σε ένα δημοσίευμα των New York Times. Είναι μία δημοσκόπηση που έγινε στους αναποφάσεις τους στις τρεις πολιτείες που είναι επίμαχες. Είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα. Τι έκαναν λοιπόν, είδαν ότι υπάρχει ένα 18% οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι. Δεν έχουν ακόμη διαλέξει πλευρά. Και τους ζήτησαν να τους πούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες που έχουν στην περίπτωση του Τραμπ και στην περίπτωση της Κάμαλα Χάρις. Θέλω να σου το δείξω γιατί το βρίσκω πολύ εντυπωσιακό. Η πρώτη κάρτα είναι η ψηφοφόροι, τέλος πάντων, που είναι αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες που έχουν για την περίπτωση Τραμπ. Λοιπόν, βλέπεις ότι το 35% η μεγάλη του ανησυχία είναι το ταπεραμέντο και η προσωπικότητα του Τραμπ. Αυτό που είναι, τέλος πάντων. Και επίσης δεύτερο, και νομίζω επίσης είναι σημαντικό, η αξιοπιστία του και η εντυμότητά του, πώς να το πω. Ναι. Δεν είναι εντυπωσιακό? Είναι εντυπωσιακό, αρκεί να βάλουμε μέσα στο θέμα προσωπικότητα ταπεραμέντο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα οποία τα βλέπεις πιο κάτω. Είναι ρατσισμός, σεξισμός, απειλή για τη δημοκρατία, ικανότητα να μπορεί να κάνει τη δουλειά του Προέδρου, δηλαδή, ιδεολογία και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι όλα τα υπόλοιπα, από το ρατσισμό και κάτω, που φαίνεται να έχουν ένα μικρό ποσοστό ανησυχίας, εμπεριέχονται στην προσωπικότητα και στο ταπεραμέντο. Σωστό. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφραστούν όταν τους βάζεις ένα θέμα χωριστά, δίνουν τελείως διαφορετικό ποσοστό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να διαβάσουμε είναι ότι φοβούνται τον Τραμπ για ένα σωρό λόγους που μέσα το δίνουν ως η προσωπικότητα και το ταπεραμέντο. Τώρα, ακριβώς το ίδιο ερώτημα τέθηκε για την κυρία Κάμαλα Χάρις. Mm-hmm. Για την κυρία Κάμαλα Χάρις, όπως βλέπεις, η πρώτη ανησυχία, ας πούμε, που είναι η προσωπικότητα και το ταπεραμέντο είναι στο μισό από ό,τι είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ, στο 17%. Yeah. Αλλά εδώ έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, 15%, που είναι η ιδεολογία, αυτό που για τους Αμερικανούς είναι περίπου εξτρεμίστρια. Είναι αριστερή. Είναι η ικανότητά της για τα θέματα που αφορούν την οικονομία και το κομμάτι που ήταν δεύτερο στον Τραμπ, η εντυμότητα τέλος πάντων και η αξιοπιστία, είναι... Επίσης ένα ποσοστό 10%. Και η έλλειψη εμπειρίας επίσης είναι ψηλά. Ναι. Το οποίο το θέμα με της εντυμότητας και της αξιοπιστίας θα πρέπει να το εντάξουμε στη γενικότερη αμφισβήτηση των πολιτικών όπως και των δημοσιογράφων εξάλλου. Έτσι. Δηλαδή στη γενικότερη... στο γενικότερο προβληματισμό ως προς την αξιοπιστία των θεσμών γενικότερα, το οποίο αντιμετωπίζει η Αμερική και το αντιμετωπίζει όλη η Δύση. Στην πραγματικότητα, ναι, όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα. Και το δεύτερο που βρήκα εντυπωσιακό στην περίπτωση της κυρίας Κάμαλα Χάρις είναι οι δύο τελευταίες ανησυχίες, τέλος πάντων, που είναι η μετανάστευση και η ικανότητά της. Εκεί λοιπόν, ναι, ενώ η εικόνα που είχαμε είναι ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους δημοκρατικούς η μετανάστευση, κάτι που το έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα του ο Τραμπ, μόλις ένα 4% βάζει θέμα ανησυχίας, ναι, και ένα μόλις 2% για την ικανότητά της να... Για τη δουλειά. Για τη δουλειά. Βέβαια αυτό το ενώνουμε με το lack of experience, δηλαδή, με την έλλειψη, ναι, εμπειρίας. Δηλαδή ανησυχούν στην πραγματικότητα ένα 12%. Ναι.
Το προσθέτεις, σωστά. Το προσθέτω, γιατί η έλλειψη εμπειρίας αυτό σημαίνει. Μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Οπότε αυτό ίσως... Εμένα, ξέρεις τι με εντυπωσιάζει σε αυτό που βλέπω, που δείχνεις αυτή τη στιγμή. Ότι δεν ξέρουν αρκετά για αυτήν. Don't know enough about her. Ναι, 7%. Το οποίο είναι 7%, δεν είναι λίγο. Σωστά. Δηλαδή, είναι, αν σκεφτείς ότι... Ιδεολογία 15, οικονομία 13, όνεστη 10 και τα λοιπά και δεν ξέρουν για αυτήν, ναι, ένα 7%. Ναι. Σε κρίσιμες πολιτείες που το 1% μπορεί να αλλάξει την τελική επιλογή της ψήφου. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι... Λοιπόν, τα βρήκα ενδιαφέροντα και λέω θα την προκαλέσω να τα κουβεντιάσουμε. Είναι πράγματι και θα στα κλέψω. Να είσαι καλά. New York Times, θα το βρεις. Ναι, ναι, θα το βρω, ναι. Λοιπόν, ναι, αγαπητοί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Εγώ ακόμη μια φορά ευχαριστώ. Για την καλοσύνη. Να είστε πάντα καλά. Και εσείς το ίδιο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.